Το βιβλίο για τον σύντροφο Νίκο Καραντινό αποτελεί μια σεμνή συμβολή στην ανάδειξη της προσωπικότητας ενός σπουδαίου σημαντικού κομμουνιστή, δασκάλου της δημοσιογραφίας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ελάχιστη συμβόλη από μεριάς μου η πρόσκληση να γράψω για τον σύντροφο Νίκο και να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου για τον ίδιο. Δεν σας κρύβω ότι αντιμετώπισα με δέος αυτή την πρόσκληση, έχοντας γνωρίσει τον ίδιο στο ριζοσπάστη. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, σκέψη, γνώση και σεμνότητα για να αναδείξει μια πολύπλευρη προσωπικότητα που συμπίκνωνε όλες τις αρετές του κομμουνιστή, αλλά και του δημοσιογράφου που γράφει νέος ακόμα, συμβάλλοντας με την αγωνιστική του πένα μέσα από τη νέα γενιά την εφημερίδα της ΕΠΟΝ, για να δειχτούν λαός και νεολαία πρωταγωνιστές αγώνων και θυσιών στα χρόνια της τριπλής φασιστικής κατοχής, κόντρα στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, αλλά και στη συνέχεια στα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού με την ΕΠΟΝ στην παρανομία, και που συνεχίζει να γράφει σε όλη του τη ζωή για το κόμμα, την εργατική τάξη, το λαό, συμβάλλοντας στην ευόδοση των σκοπών μας στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τα λόγια του σπουδαίου συντρόφου μας, με τα οποία ξεκινά τον πρόλογο του βιβλίου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, αποτελούν πράγματι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές του κομμουνιστή, που ατενίζει το μέλλον με την αγωνιστική αισιοδοξία, την πεποίθηση τη στηριγμένη στην επιστημονική μας κοσμοθεωρία, το μαρξισμό-λενινισμό, για τη σιγουριά της νίκης της εργατικής τάξης, μα και την εμπιστοσύνη από την εμπειρία τους στις νέες δυνάμεις που μπαίνουν στον αγώνα για να φέρουν αυτό το μέλλον νέα γενιά. Η γενιά μας, παρά τους κατατρεγμούς και τα βάσανα, έχει μια απέραντη αισιοδοξία για το αύριο και βλέπουμε εμπιστοσύνη τους νέους της εποχής που ζούμε. Η σημερινή γενιά είναι ένα θαυμάσιο κύτταρο μέσα σε δύσκολες και λεπτές περιστάσεις. Τότε οι ήρωες είχαν ένα μέτωπο απλό, τώρα το μέτωπο είναι πολύ πιο δύσκολο. Η τοποθέτηση αυτή του Νίκου Καραντινού δείχνει και μια ακόμα πλευρά της πείρας των κομμουνιστών από την τεράστια αγωνιστική τους δράση και την απέραντη αισιοδοξία για το μέλλον της εργατικής τάξης του λαού, το δικό μας μέλλον, ακόμα και μέσα από τις ήττες, τις υποχωρήσεις του εργατικού κινήματος, της ταξικής πάλης και μάλιστα μετά από τις μεγάλες εποποιίες που έγραψαν στην κατοχή και στη συνέχεια με την πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο σύντροφος Νίκος ανήκε σε αυτή τη γενιά των κομμουνιστών που έκαναν τα πρώτα τους αγωνιστικά βήματα μέσα από τις γραμμές της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ από τη δεκαετία του 30. Η ζωή τους, συνυφασμένη με την ιστορία και την ηρωική πορεία και δράση του ΚΚΕ, είχε περάσει από φωτιά και σίδερο. Είχαν ζήσει και έδρασαν στην επαναστατική ανάταση της εργατικής τάξης του λαού μας με το ΚΚΕ καθοδηγητή στη δεκαετία 40-49, στις κορυφαίες ιστορικές στιγμές της ταξικής πάλης με το όπλο στο χέρι. Αλλά και στη συνέχεια, μετά την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού, έζησαν τις διώξεις, τα στρατοδικεία, τις θανατικές καταδίκες, τις φυλακές, τις εξορίες, την παρανομία και έμειναν αλήγιστοι. Ο ριζοσπάστης, τον οποίο ο σύντροφος Νίκος έδινε τις γνώσεις του και την ψυχή του όχι μόνο με τα γραφτά του, αλλά και με την τεράστια κομμουνιστική δημοσιογραφική πείρα και τη μεταλαμπάδευσή της στους νεότερους, ήταν και είναι ο καθημερινός καθοδηγητής στην κομματική δράση, αλλά και ταυτόχρονα ήταν την περίοδο εκείνη, για όσους είμαστε νέοι, στην εφημερίδα ένα σχολείο με δασκάλους σαν τον σύντροφο Νίκο. Ήταν πρωτόγνωρο να ζεις καθημερινά με αυτούς τους συντρόφους, τους οποίους έβλεπες με δέος που αισθάνεσαι απέναντι σε όσους συνέβαλαν τα μέγιστα να μεγαλογρικήσει το ΚΚΕ και η επαναστατική πάλη. Και ταυτόχρονα με την ακόριστη δίψα και την ανεξάντλητη δύναμή τους να συνεχίζουν από αυτό το πρωτοπόρο με τα ρίζες στον ίδιο δρόμο. Ήταν μοναδική και πρωτόγνωρη αυτή η συνύπαρξη και μεγάλη τύχη να μαθαίνεις από πρώτο χέρι τις δικές τους εμπειρίες στα χρόνια της ανάτασης του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, αλλά και της παρανομίας του κόμματος σε συνδυασμό με τη δουλειά στην εφημερίδα. Ο σύντροφος Νίκος ήταν ένας από αυτούς, έχοντας στην πλάτη του καταδίκες, εξορία στην Ικαριά και στο Μακρονήσι. Ήταν αυτή η γενιά με τους κατατρεγμούς και τα βάσανα. Ζυμώθηκε με αυτά, αντικρίζοντας ακόμη και το θάνατο, αλλά μιλούσε ήρεμα και απλά, με φυσικότητα και σεμνότητα για την περίοδο που μεγαλούργησε, έχοντας εμπιστοσύνη στις επόμενες γενιές ότι θα βαδίσουν τον ίδιο δύσβατο αλλά όμορφο δρόμο του αγώνα, μέσα σε διαφορετικές από την εποχή τους απαιτήσεις από την κομμουνιστική δράση. Στο πιστόφυλλο του βιβλίου γράφεται ότι ο Νίκος Καραντινός υπηρετούσε την πρόοδο σαν κάτι το αυτονόητο. Για έναν άνθρωπο που αποφάσισε εθελοντικά να υπηρετήσει την ταξική πάλη μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και από την ανατροπή του ΣΑΠ του καπιταλισμού, για να εκλείψει η βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η πραγματική πρόοδος, η δράση για αυτό το σκοπό είναι αυτονόητη για τον ίδιο και τους συντρόφους του.
Η ιδέα της Εύας Νικολαίδου για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου που μας δίνει σήμερα και το έχουμε στα χέρια μας, που έγινε πράξη βέβαια, και ο τρόπος της συγγραφής, αφού είναι ένα πολυσυγγραφικό έργο, γράφουν πολλοί και όχι ένας μόνος συγγραφέας, συλλογικό το λέμε εμείς οι κομμουνιστές, αποτελεί ένα καλό τρόπο για την παρουσίαση της δράσης μιας σπουδαίας προσωπικότητας όπως ο Νίκος Καραντινός, η ζωή και η δράση του οποίου ήταν συνυφασμένη με την ιστορική πορεία του ΚΚΕ και του Λαϊκού Κινήματος. Το σημαντικό με αυτόν τον τρόπο της συγγραφής και φαίνεται μέσα στο βιβλίο από κάθε γραπτό, καθενός από όλους όσους έγραψαν, προσθέτοντας τη δική τους γνώση για την προσωπικότητά του, είναι η ολόκληρη ανάδειξη των αρετών του συντρόφου Νίκου μέσα από τη ζωή και τη δράση του και της κληρονομιάς που μας άφησε. Στο βιβλίο αναδεικνύονται οι αξίες που υπηρέτησε, τα ιδανικά που ενστερνίστηκε, η απέραντη συντροφικότητα και η αγάπη για την εργατική τάξη και τη φτωχολογιά. Η έγνοια για τους συναδέλφους του που παρουσιάζονται ως πτυχές μέσα από τα γραπτά όλων, όπως και η ζωή του ίδια που την έταξε σκοπό της κοινωνικής απελευθέρωσης, το πώς όλα αυτά τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο τον Νίκο Καραντινό, που αναλυτικά και συγκεκριμένα αναδεικνύονται και από την αφήγηση του Θεοχάρη Καραντινού. Αυτό το συλλογικά γραμμένο βιβλίο πιάνει πτυχές από το σύνολο της δράσης του σύντροφου Νίκου. Πιθανά διαβάζοντάς το, αναγνώστης να παρατηρήσει ότι η γραφή του παρουσιάζει αναμνήσεις για αυτόν τον σπουδαίο σύντροφο. Μα όλες αυτές οι αναμνήσεις συνθέτουν την προσωπικότητά του και όλες είναι συνυφασμένες με τις πτυχές της πρωτοπόρας αγωνιστικής του δράσης από κάθε μετερίζη, από το οποίο υπηρέτησε με αυταπάρνηση, υπηρετώντας το λαό, τη νεολαία, τους πόθους και τα οράματά τους για το δικό τους μέλλον, για μια καινούργια κοινωνία, αλλά και τους συναδέλφους του δημοσιογράφους από τη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΕΣΥΑ, φροντίζοντας να αναδείξει τη σημασία της διεκδικητικής πάλης για την ικανοποίηση των αναγκών τους, αξία και δράση που σήμερα δεν φαίνονται και τόσο πολύ. Αλλά ταυτόχρονα να εμφυσίσει στους συναδέλφους του την αξιοποίηση της δύναμης της δημοσιογραφίας, άρα και των ίδιων των δημοσιογράφων να υπηρετούν το δίκαιο και την αλήθεια του λαού σε μια άδικη από τη φύση της κοινωνία, η οποία κυριαρχείται και εξουσιάζεται από τους ισχυρούς ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών ομήλων και του πλούτου, ο οποίος παράγεται από τη δουλειά των απλών ανθρώπων του ΜΟΚΤΟ. Φρόντιζε με την υφαλιότητα και την ηρεμία που τον διέκρινε, όπως γράφουν όσοι τον γνώρισαν, ότι η αποστολή των δημοσιογράφων είναι να υπηρετούν το λαό, να βρίσκονται στην ίδια όχθη με αυτόν και όχι στην απέναντι με τους εκμεταλλευτές του. Αυτό το είχε μάθει καλά ο σύντροφος Νίκος από τα γυμνασιακά του χρόνια στην Κεφαλονιά, όταν αποφάσισε και επέλεξε να βαδίσει το δύσματο πανέμορφο δρόμο του αγώνα με το ΚΚΕ, αλλά και με τη ζήμωσή του με τους εργάτες δουλεύοντας στη λαχαναγορά. Δρόμο που το βάδισε αταλάντευτη και κλώνοντας το τέλος της ζωής του. Συζητώντας με τον σύντροφο Νίκο, μπορούσες να καταλάβεις ότι συμμετέδιδε κοινωνική μόρφωση, κατακτημένη μέσα από τη συνύφανση της ζωής και της δράσης με το ΚΚΕ, που το υπηρετεί μέσα από τις γραμμές του υπηρετώντας την εργατική τάξη και το λαό. Και είναι μοναδική, γιατί κατακτιέται ζυμώνοντας τη συνείδησή σου με τα πιο προοδευτικά μυαλά που έβγαλα η ανθρωπότητα και που μας έδωσαν τον κινητήριο μοχλό της ιστορίας για να κατακτήσει ο εργαζόμενος άνθρωπος τους δικούς του ουρανούς, προβάλλοντας το πιο ουμανιστικό όραμα της κοινωνίας που οι άνθρωποι θα έχουν περάσει από το βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας. Είναι αυτό που στο βιβλίο γράφεται ως αυτονόητο για τον Νίκο. Είναι η υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής, η οποία πρικίζει τον άνθρωπο με όλες τις αρετές που γράφονται σε αυτό το βιβλίο, ως αξεχώριστες από τον Νίκο Καραντινό, τη ζωή και τη δράση του, οι αρετές του κομμουνιστή. Θυμάμαι πάντα την προτροπή του. Στην εφημερίδα, σε όλα τις τα θέματα και στα ρεπορτάζ και στα άρθρα και στις έρευνες και σε όλα τα κείμενά της, πρέπει να αποκαλύπτεται και να λάμπει η αλήθεια από τη σκοπιά του λαού. Είναι η αρχή για να λειτουργεί ο ριζοσπάστης ως καθοδηγητής, διαφωτιστής και οργανωτής μαζών. Επομένως, χρειάζεται να αποκαλύπτουμε ταξικά αυτό που κρύβεται πίσω από την είδηση και να το τεκμηριώνουμε. Είναι αρχή της κομμουνιστικής δημοσιογραφίας, έλεγε χαρακτηριστικά. Σήμερα στους νέους συντρόφους του ριζοσπάστη θέλω να πω μια φράση που είναι πολύ όμορφο να την ακούσει. Τη φράση, το έγραψε ο ριζοσπάστης. Αυτή είναι μεγάλη τιμή για μας. Ήταν επίσης μια προτροπή την οποία μας έδιναν όλοι οι σύντροφοι της γενιάς του που ήταν ενταγμένοι στη δημοσιογραφική δουλειά του ριζοσπάστη. Είναι η ανωτερότητα της κομμουνιστικής δημοσιογραφίας, γιατί συμβάλλει να ανοίγουμε το δρόμο της συμμετοχής των εργαζομένων στους ταξικούς αγώνες, στη συμπόρευση με το ΚΚΕ για την κοινωνία της εφημερίας του λαού. Πόσο πολύτιμη αλήθεια ακούγεται αυτή η όμορφη φράση που γίνεται πράξη από το ριζοσπάστη και τον 902 με την αποκάλυψη των κατευθυνόμενων κατασκευασμένων ειδήσεων από ιμπεριαλιστικά επιτελεία και το κράτος δολοφόνο το Ισραήλ για τη στήριξη του πιο βρώμικου άδικου πολέμου της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.
Και ταυτόχρονα να γίνεται εργατική τάξη και ο λαός μας γνώστης για το τι πραγματικά συμβαίνει, τι εξελίσσεται και γιατί. Να μαθαίνουν για την κατοχή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και την πάλη τους για να αποκτήσουν πατρίδα, να ζουν ελεύθεροι. Πάλι που οι υπεριαλιστές τη λένε τρομοκρατία, για να μαθαίνουν για την ενεργή εμπλοκή και τη στήριξη από την άρχουσα τάξη του Ισραήλ. Και όλο αυτό να συμβάλλει στον αγώνα της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, την πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο για να σταματήσει να γίνεται πολεμικό ερμητήριο. Η πολύ μορφή συμβολή μας σε όλα αυτά πατάει και στην προτροπή του συντρόφου Νίκου. Να λένε. Είναι αλήθεια, γιατί το έγραψε ο ριζοσπάστης. Ο σύντροφος Νίκος έδωσε τη μάχη το 1991 για την υπεράσπιση του επαναστατικού χαρακτήρα του ΚΚΕ με την τεράστια δύναμη της επιστημονικής γνώσης του στο νομοτελειακό πέρασμα της καπιταλιστικής κοινωνίας στην κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και στη νίκη της εργατικής τάξης. Αλλά και τη μάχη για τη διαχείριση του κομμουνιστικού χαρακτήρα του ριζοσπάστη ως όργανο της Κεντρικής Επιτροπής από τις επιδιώξεις της τότε διεύθυνσής του, αλλά και όσων δημοσιογράφων του υπονόμευαν ανοιχτά και πεδίωκαν να λιώσουν τον επαναστατικό χαρακτήρα της εφημερίδας του ΚΚΕ για να την μετατρέψουν σε έντυπο οπορτουνιστικής σοσιαλδημοκρατικής προπαγάνδας. Ήταν σκληρή η διαπάλη εκείνη την περίοδο και ο σύντροφος Νίκος συνέβαλε αποφασιστικά στη μάχη κατά των οπορτουνιστών στην εφημερίδα. Ο Νίκος Χαραντινός είναι μαζί μας. Μέσα από τα γραφτά του, μέσα από τις ακριβές παρακαταθήκες που μας άφησε με την πολύπλευρη δράση του. Τον θυμόμαστε πάντα αλλοζόταν ο δάσκαλος στη δημοσιογραφία και στον αγώνα. Για να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις στην ενημέρωση με την αλήθεια του δίκαιου των εργαζομένων όλου του λαού, στον αγώνα για την κατάργηση του βάρβαρου άδικου σάπ του σημερινού κόσμου. Μάθημα παντοτινό η δημοσιογραφία που υπηρέτησε και μας δίδαξε. Για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη, σε δύσκολους καιρούς να την υπηρετούμε, την κομμουνιστική δημοσιογραφία για την αλήθεια του λαού κόντρα στην αστική δημοσιογραφία της αλήθειας της πλουτοκρατίας. Παράδειγμα ένα από τα τελευταία άρθρα του στο ριζοσπάστη. Πάνω από 5.000 οι δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΥΑ. Οι περισσότεροι τα μυρμήγκια της σκληρής καθημερινής δουλειάς που για αυτήν εισπράττουν χαμηλά, πολύ μικρά ποσά. Και έτσι είναι και σήμερα. Οι συνάδελφοι που με τον εργοδότη την έγκριση είναι αντικαταστάτης του και κουμαντάρουν το κανάλι την εφημερίδα ξεπερνούν συχνά τους εργοδότες. Η ελληνική δημοσιογραφία έδωσε μεγάλα ονόματα, ακόμα τέτοια που αποτελούν σταθμούς σε ολόκληρη τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού. Τριγύρω από αυτά τα μεγάλα ονόματα μόχθησαν και άλλοι πολύ έντιμοι Έλληνες δημοσιογράφοι με μικρότερα ονόματα ή ακόμη και με αφανή ονόματα. Αλλά από το άλλο μέρος η ελληνική δημοσιογραφία έδωσε εξίσου μεγάλα ονόματα τυχοδιοκτισμού. Λοιπόν, θα μείνουμε άφωνοι παρατηρητές, αποτραβηγμένοι και θα παρακολουθούμε τα όσα καθημερινά ξεσπούν. Η αγωνιστική δημοσιογραφία που σε αυτήν θητεύουν η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων δεν κάνει ντεμενάδες στα κάθε λογής παιχνίδια. Ξέρουν πως μαζί με τους άλλους εργαζόμενους θα ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτά έγραφε. Πάντα στην άλλη όχθη, πάντα κόντρα στο ρεύμα. Μας συντροφεύει στον δρόμο που διάλεξε και διαλέξαμε. Στα χνάρια του πατάμε, γιατί είναι δύσκολος μα όμορφος ο δρόμος του ΚΚΕ. Ο δρόμος προς την έφοδο του δικού μας ουρανού. Και το βιβλίο για τον ίδιο αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση πως αυτός ο δρόμος είναι ο πιο όμορφος, γιατί θα φέρει τις πιο όμορφες μέρες μας που δεν ήρθαν ακόμη. Σας ευχαριστώ.